Βασίλης Κουντής στο κινηματογράφο της Νεάπολης. Είμαστε πρωταθλητές και πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο κάνει το δικό του, τη δική του έτσι, παρουσία, τη δική του παρουσία στο Μεραμπέλο μετά από την παρουσίαση και στις Βρύσες πρόσφατα. Σε ξανά έχουμε ξανά κοντά μας. Πες με για το βιβλίο αυτό. Εγώ χαίρομαι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ γιατί βρίσκομαι σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με ωραίους ανθρώπους. Και ερχόμαστε εδώ με ωραία συντροφιά σήμερα για να ταξιδέψουμε μαζί με το καράβι των αναμνήσεων και της νοσταλγίας για όλα όσα είχαν συμβεί πριν από 31 χρόνια, που είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και για το ελληνικό μπάσκετ και για τον ελληνικό αθλητισμό και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα, ο θρίαμβος της εθνικής τότε στο Ευρωμπάσκετ 87. Και το πρόσφατο ραδιόφωνο σου έκανα ερώτηση σχετικά με το κοινό της βιβλιοπαρουσίασης σου. Έχει πολύ νεολαία, που σημαίνει ότι τα νέα παιδιά έχουν πάρει το μήνυμα από εμάς παλιότερους για το τι σήμαινε εκείνη η βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, εντάξει, το μπάσκετ είναι πάρα πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πάρα πολλά από τα περισσότερα, μάλλον από τα ωραία πράγματα που συνέβησαν στο μπάσκετ τα τελευταία 30 χρόνια, για να μην πω όλα, έχουν σημείο αναφορά σε εκείνο το θρίαμβο. Και επειδή πια ζούμε στην κοινωνία της επικοινωνίας και τα παιδιά μπορούν ανά πάσα στιγμή από τις διηγήσεις των πατεράδων τους, των μανάδων τους, είτε μέσω του YouTube, αφού όλοι πια είναι πολύ εξοικειωμένοι, όλα τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο YouTube και παντού, μπορούν να ανατρέξουν σε στιγμές που από τη μια φαίνονται πολύ μακρινές και από την άλλη είναι και πολύ κοντινές. Και πραγματικά έτσι είναι, γιατί διαπιστώνουμε ότι αυτή η ιστορία ξαναζωντανεύει κάθε φορά που η εθνική μας έχει μια κάποια καλή επιτυχία. Αλήθεια, η δική σου εικόνα για τον μπάσκετ στην Ελλάδα σήμερα ποια είναι, Βασίλης Κουντή? Εντάξει, το μπάσκετ βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς η εθνική ομάδα έχει να πετύχει μια διάκριση από το 2009, αλλά νομίζω ότι και λόγω της Ευρωλίγας και λόγω του πρωταθλήματος και επειδή το μπάσκετ είναι βαθιά ριζωμένο στις συνειδήσεις των Ελλήνων, ακόμη και αν μας λείπουν οι επιτυχίες, εννοώ την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου σε συλλογικό επίπεδο ή την κατάκτηση ενός μεταλλίου σε εθνικό επίπεδο, ο κόσμος είναι πολύ, αγαπάει τον μπάσκετ, δένεται μαζί του, το παρακολουθεί και γενικώς υπάρχει μια διαδραστικότητα πολύ μεγάλη που νομίζω ότι αυτή η φάση την οποία ακόμη και όταν διανύει δηλαδή το ελληνικό μπάσκετ μια φάση χωρίς επιτυχίες, αυτό δεν επηρεάζει τον κόσμο, το παρακολουθεί, του αρέσει, το αγαπάει και γενικώς είμαστε όλοι πολύ δεμένοι με τους ήρωες της παιδικής ηλικίας μας ή με τους καινούργιους ήρωες. Και έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα τελευταία χρόνια η παρουσία του Αντετοκούμπου στο NBA. Δηλαδή τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παιδί στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα, που να μην ξέρει ποιος είναι ο Αντετοκούμπου. Και αυτό οφείλεται σίγουρα και σε εκείνη την επιτυχία της Ελλάδας. Και σε εκείνη την επιτυχία, γιατί τότε μπήκαν οι βάσεις και στήθηκε ένα οικοδόμημα το οποίο μεγαλώνει, γιγαντώνεται και εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο και πολύ ελκυστικό για τον κόσμο. Η πένα του Βασίλης Κουντή για το επόμενο διάστημα, τι σκέφτεται? Δεν ξέρω, μερικές φορές δεν τα προγραμματίζεις, έρχονται σαν μια φλασιά, σαν μια στιγμιαία έμπνευση. Ελπίζω, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι θα έχουμε πάντοτε ωραίες αφορμές και σοβαρές αιτίες για να γράφουμε ωραία πράγματα για τον μπάσκετ και για τον αθλητισμό. Το βιβλίο του συγκεκριμένο για τον Βασίλη Σκουντή τι είναι, τρίποντο, βολή ή κάρφωμα? Καλή ερώτηση είναι αυτή. Ίσως είναι ένα coast to coast, από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη, για να φέρουμε μπροστά το κάδρο που σχηματίστηκε πριν από 31 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.